αόρατοι κομμάντος. Ρώσοι στρατιώτες φορούν στολές που τους εξαφανίζουν από ουκρανικές κάμερες. Πώς λειτουργούν? Ρωσικές σελίδες και λογαριασμοί έχουν ξεκινήσει λοιπόν να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο υλικό και άρθρα σχετικά με μια νέα τακτική των ρωσικών στρατιωτών στην Ουκρανία. Τα στρατεύματα της Μόσχας λοιπόν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ειδικές στολές με επένδυση θερμικής μόνωσης, η οποία κάνει τον στρατιώτη λιγότερο ορατό έναντι εχθρικών θερμικών καμερών. Ως αποτέλεσμα, φωτογραφίες που δείχνουν την δράση αυτών των στολών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι στολές δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο, ενώ βάσει των πληροφοριών ρωσικών διαδικτυακών καταστημάτων είναι αρκετά οικονομικές. Ένας από τους κατασκευαστές προσφέρει μια ολοκένουργια στολή έναντι 47 δολαρίων. Η εταιρεία επίδειξε επίσης τις δυνατότητες του προϊόντος της σε σχετικό βίντεο. Πράγματι, η ειδική αυτή στολή κάνει τα αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα λιγότερο ορατά σε θερμικές κάμερες και γενικά σε όλες τις συσκευές θερμικής απεικόνησης. Το επιθυμητό αποτέλεσμα του προϊόντος έρχεται από μια πολυστρωματική δομή του υφάσματος που υποτίθεται πως μονώνει τη θερμότητα του ανθρώπινου σώματος. Είναι λογικό φυσικά πως η στολή κάνει τον στρατιώτη που την φορά να νιώθει αρκετά πιο θερμός από το κανονικό. Το σημαντικότερο μέρος της παραγωγής αυτής της στολής είναι να βρεθεί το σωστό υλικό που μπορεί να μονώνει τη θερμότητα του ατόμου και να εκπέμπει χαμηλή ακτινοβολία στο υπέρυθρο φάσμα. Έπειτα δημιουργούνται δύο διαφορετικές τρώσεις αυτού του υλικού, οι οποίες χωρίζονται με συνθετικό χοντρό ύφασμα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο, τα οποία ξεκίνησαν να δημοσιεύονται ακόμη και 10 χρόνια πριν, που δείχνουν πώς να κατασκευάσεις μόνος σου μια τέτοια στολή με λεπτομερείς οδηγίες. Τελικώς, το αποτέλεσμα κρίνεται από την δημιουργικότητα του κατασκευαστή, ο οποίος θα επιλέξει τον χρωματισμό και λοιπές λεπτομέρειες. Το κύριο πρόβλημα, βέβαια, ξεκινά όταν ο στρατιώτης πρέπει να κινηθεί φορώντας αυτή την στολή, μιας και το άτομο είναι πλήρως μονωμένο και κατ' επέκταση η κινητικότητά του μειώνεται. Την λύση εδώ φαίνεται πως έδωσαν κάποιες δυτικές εταιρείες, οι οποίες δημιούργησαν αρκετά ελαφρύτερα σετ που μοιάζουν σαν κάπες, οι οποίες αποκρύπτουν τον στρατιώτη έναντι εχθρικών υπέρυθρων καμερών και μειώνουν τις πιθανότητες κατάρρευσής του λόγω υπερθέρμανσης, ειδικά το καλοκαίρι. Ωστόσο, λεπτομερείς δοκιμές από τρίτους πελάτες δείχνουν ότι ούτε αυτή η τακτική κάνει θαύματα. Σε καλοκαιρινές περιόδους, αυτές οι στολές είναι πραγματικά καζάνια που βράζουν. Όπως και να έχει όμως, η χρήση τους δεν πρέπει να υποτιμηθεί από τους Ουκρανούς στρατιώτες, μιας και προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε όσους τις φορούν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.